Τελικά αυτή η προσπάθεια που τελεσφόρησε από την πλευρά του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου της Βέρειας να φέρει τη Βέρεια μπροστά στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο όχι μόνο για μια εξειδικευμένη επιστημονική έρευνα πάνω στην επιστήμη του διαδικτύου αλλά και πρόκληση για την ίδια την πόλη. Τι είναι λοιπόν, κύριε Βαφόπουλο, το διαδίκτυο? Είναι μόνο ένας τρόπος επικοινωνίας, ένα σύστημα κοινωνικής δικτύωσης το οποίο υπερβαίνει τα σύνορα και υπερβαίνει ίσως και τις ταχύτητες, είναι κάτι περισσότερο? Είναι χρήσιμο πρώτα απ' όλα να δούμε την προσπάθεια αυτή από τη διεθνή οπτική γωνία. Οι προλαλήσαντες δώσαν δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η μία ήταν η μαθηματική οπτική, η άλλη ήταν η τοπική οπτική, οι οποίες συμπληρώνουν το παζλ της επιστήμης του διαδικτύου. Η διεθνής οπτική έχει ένα μεγάλο ορόσημο. Ο εφευρέτης του World Wide Web, του Παγκόσμιου Ιστού, τα 3W που βλέπουμε και πληκτρολογούμε όλοι για να καταφέρουμε... Το γνωστό πρωτόκολλο. Ακριβώς, να καταφέρουμε μέσω του πρωτοκόλλου HTTP να δούμε τις ιστοσελίδες μας. Ο Σέρτι Μπενεσλή και η ομάδα που συνεργάζεται, η Ντέμ Γουέντι Χολ, ο Νάιτζε Σάντμπολ και όλοι οι άλλοι συνάδελφοί του, είδαν ότι το διαδίκτυο έφτασε σε έναν εκρηκτικό αριθμό ανάπτυξης. Και από καθημερινό εργαλείο πια άρχισε να μην είναι μια επίφαση των άλλων πραγμάτων, αλλά να δημιουργεί την πραγματικότητα. Δεν συμπλήρωνε την πραγματικότητα, αλλά ήρθε η στιγμή που άρχισε πια να την καθορίζει σε πάρα πολλές διαστάσεις της. Θέλετε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα για να γίνει αυτό στο τηλεφωνικό? Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η εκλογή του πρόεδρου Ομπάμα. Είναι πλέον το βασικό αντικείμενο ανάλυσης των πολιτικών επιστημόνων, αλλά το πρώτο και ξεκάθαρο πόρισμα είναι ότι κατάφερε μέσω της καμπάνιας της διαδικτυακής να κινητοποιήσει τα κοινωνικά περιορισμένα άτομα, όπως διαφορετικό φύλο, ηλικία, και να πάει τη συμμετοχή από 40-70%, και αυτό έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο για την εκλογή του. Τα blogs, τα ιστολόγια ήταν το βασικό όχημα προεκλογικά. Μετεκλογικά, ένας βασικός διελεστής της επιστήμης του διαδικτύου διεθνώς είναι και ο υπεύθυνος για να βγάλει όλα τα δημόσια δεδομένα της αμερικάνικης διοίκησης στο διαδίκτυο. Οι επιδοτήσεις του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων που δίνονται από το πρώτο πακέτο στήριξης είναι φτιαγμένα σε τεχνολογία συμβασιολογικού ιστού και μπορεί οποιοδήποτε να αναζητήσει ποιος παίρνει τι και γιατί. Αυτό είναι ένα όραμα που πριν ένα μήνα το ενστερνίστηκε και η αγγλική κυβέρνηση και όρισε, έκανε σύμβαση με τον Τιμ Μπέρνερς-Λι για να κάνει το ίδιο και στα αγγλικά δεδομένα. Η ευρωπαϊκή κυβέρνηση αργά και σταθερά βρίσκεται κοντά να κάνει το ίδιο πράγμα. Επομένως, ξαναπιάνοντας το νήμα της αρχικής μου οπτικής γωνίας, θέλω να πω ότι σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την προσπάθεια τη διεθνή, έχουμε δύο σημαντικές ελληνικές παρουσίες. Η πρώτη είναι η αρχική το 1993-94 του αείμνηστου Μιχάλη Δερτούζου, καθηγητή του MIT και του Γιώργου Μητακίδη, όπου κατάφεραν και πίστεψαν τον Τιμ Μπέρνερς-Λι τότε και χρηματοδότησαν στην πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής το απλό τότε σχέδιό του, ένα μικρό σχέδιο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, που σήμερα έχει 2 δισεκατομμύρια χρήστες, 1 δισεκατομμύριο αναζητήσεις και, όπως είπαμε πριν, καθορίζει ένα μεγάλο μέρος πραγματικότητας. Ο δεύτερος πόλος προσπάθειας που έχει ελληνικό χρώμα είναι το συνέδριο. Το πρώτο συνέδριο για την επιστήμη του διαδικτύου έγινε στην Αθήνα το Μάρτιο που μας πέρασε. Είχαμε πάνω από 1000 άτομα, είχαμε τον ίδιο τον Μπέρνερς-Λι και όλη την ερευνητική ομάδα να κηρύσει επίσημα και να διακηρύσει σε διεθνή επιστημονικό γίγνεσθε ότι εδώ ίσως να ήρθε η ώρα σήμερα να δούμε το διαδίκτυο ως ένα αυθύπαρτο τεχνοκοινωνικό σύστημα και όχι απλά σαν μια τεχνολογία που μαθαίνουμε και φτιάχνουμε μια σελίδα ή ανεβάζουμε ένα βίντεο από το κινητό μας τηλέφωνο. Τεχνοκοινωνικό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ο όρος που χρησιμοποιήσατε, κύριε Βαφόπουλε. Είναι η συνύπαρξη της τεχνολογίας με την κοινωνία. Είναι Ακριβώς. Μια νέα μορφή συνύπαρξης. Είναι απλές τεχνολογίες που μας βοηθούν να φτιάξουμε και να επισημάνουμε ηλεκτρονικό περιεχόμενο, ψηφιακό περιεχόμενο, και πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες είναι οι άνθρωποι. Και
να προλάβω ήδη ένα κλασικό ερώτημα που τίθεται, αν όλα τα καλά ή όλα τα κακά του κόσμου είναι εκεί μέσα. Η ερώτηση τίθεται άγγελος ή δαίμονας. Η απάντηση που δίνουμε εμείς είναι άνθρωπος, άρα άνθρωπος περιέχει και τα δύο πράγματα. Θέλω να πω πια ότι είναι ένα ανθρωπογενές σύστημα, στο οποίο μέσα από την επιστήμη του δικτύου θέλουμε να απαντήσουμε ένα κυρίαρχο ερώτημα. Τι πρέπει να αλλάξουμε έτσι ώστε να είναι πιο χρήσιμο για τους ανθρώπους? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα στην επιστήμη του διαδικτύου. Και η απάντηση σίγουρα δεν είναι μόνο τεχνολογική ή σίγουρα δεν είναι μόνο κοινωνική. Δεν μπορούμε να ενστερνιστούμε μια άποψη ενός ανθρώπου που δεν καταλαβαίνει, για παράδειγμα, το αποκεντρωμένο τεχνολογικό χαρακτήρα του διαδικτύου. Δεν καταλαβαίνει, για παράδειγμα, ότι είναι το μόνο σύστημα στην ανθρωπότητα σε τέτοιο μέγεθος που μπορείς να συμμετάσχεις χωρίς άδεια από κεντρική εξουσία. Ακόμα και μέσα στο σπίτι σου να μετακινήσεις ένα έπιπλο, σίγουρα υπάρχει κάποιο σχετικό δυνάμενο που σε καθορίζει να το κάνεις. Εδώ μπορείς να βάλεις περιεχόμενο χωρίς να ρωτήσεις κανέναν. Αυτή η νοηματοδότηση, ωστόσο, και η ανεξαρτησία που εξασφαλίζει το διαδίκτυο σε κάθε χρήστη, όπου γης και αν βρίσκεται αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε υπέρμετρες καταστάσεις. Κύριε Αντωνίου, πριν υπενηχθήκαμε τους κινδύνους του διαδικτύου, είναι μια ώρα που μας παρακολουθούν πολλοί γονείς, αλλά και παιδιά, τα οποία είναι φανατικά του διαδικτύου. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά κρούσματα εθισμού στο διαδίκτυο, ιδίως στο εσωτερικό, μια τάση που πλέον υπάρχει και στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι υπάρχει ο ψηφιακός εκφοβισμός, το cyberbullying. Είναι οι πρώτοι κίνδυνοι, οι πρώτες επιπτώσεις, αν θέλετε, της υπερδιάδοσης, σας μου επιτραπεί ο όρος αυτής της τεχνολογίας, της νέας τεχνολογίας. Υπάρχουν κι άλλοι. Είναι ένα απλό σύμπτωμα της κατάστασης που αναφέρθηκε πριν ο κύριος Βαφόπουλος. Δηλαδή, σήμερα το διαδίκτυο είναι πιο μπροστά από τις εκπαιδευτικές μας προδιαγραφές. Η εκπαίδευση που παρέχει η πολιτεία δεν έχει λάβει υπόψη την πραγματικότητα του διαδικτύου. Συνεπώς, χρειάζεται μία αναδόμηση για να ληφθεί υπόψη αυτή η πραγματικότητα σε θεμελιακή βάση. Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε σωστή αναζήτηση και να διακρίνουμε τους αμνούς από τα ερήφια. Να πετάμε τη σκαρταδούρα γρήγορα και να βρίσκουμε αυτό που θέλουμε αποτελεσματικά και σε ελάχιστο χρόνο. Το διαδίκτυο υπαγορεύει, ωστόσο, το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και το περιεχόμενο της διδασκαλίας στα σχολεία. Θεωρείτε ότι φτάσαμε σε αυτό το βαθμό? Το διαδίκτυο δεν υπαγορεύει τίποτα. Το διαδίκτυο είναι μια πραγματικότητα. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν την λαμβάνει υπόψη όσο θα έπρεπε να αντιλάβει. Γι' αυτό έχουμε τα προβλήματα που αναφερθήκατε. Συνεπώς, θα πρέπει να ξαναφτιάξουμε, να ξανασχεδιάσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα εξ αρχής λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη διαδικτυωμένη πραγματικότητα. Σε αυτή τη βάση, τα παιδιά πρέπει να εκπαιδεύονται και να βρίσκουν σύντομα την πληροφορία, να πετάνε γρήγορα τα άχρηστα και να αξιοποιούν το διαδίκτυο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εφόσον αυτό δεν γίνεται, τότε έχουμε τα προβλήματα που αναφέρεται, διότι σήμερα τα παιδιά ξέρουν το διαδίκτυο καλύτερα από τους γονείς. Άρα οι γονείς δεν μπορούν να νουθετήσουν τα παιδιά τους για το πώς θα πλοηγούνται στο διαδίκτυο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της οικογένειας έγινε αυτό. Για πρώτη φορά. Συνεπώς, οι γονείς μία λύση έχουν, να κλείσουν την παροχή του διαδικτύου. Αυτό όμως δεν είναι λύση. Η παιδαγωγική λέει ότι δεν απαγορεύεις, αλλά εξηγείς πώς πρέπει να διαχειρίζεσαι τους κινδύνους. Οι γονείς δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Είναι λοιπόν μία πρόκληση και νομίζω αυτό ήταν μία από τις προσωπικές ευαισθησίες του κυρίου Μαυροκεφαλίδη, που σαν εκπαιδευτικός κατάλαβε αμέσως την άμεση ανάγκη σαν στα πλαίσια τα κοινωνικά πλέον. Και μία από τις δράσεις που θα κάνουμε στη Βέρεια είναι να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους της Μέσης Εκπαίδευσης για να τους βοηθήσουμε να συμβάλλουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος.